Καλημέρα κύριε Βέλη, είστε καλά? Καλημέρα κύριε Καζατζίδη, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ναι, εγώ έκανα μία εισαγωγή, επειδή είστε ένας άνθρωπος έντονα πολιτικοποιημένος και είστε, από δεν ξέρω τώρα τι είστε βέβαια, είστε ένας άνθρωπος που υπηρέτησε την αριστερά πολλά χρόνια πριν, από όσο σας θυμάμαι ήσασταν συνεπής εκεί, στην παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ, του πρώην συνασπισμού. Δεν ξέρω αν αυτά σας κακοφαίνονται που λέω ή που... πώς τα εκλαμβάνετε. Απλά λέτε αρκετές αλήθειες, αλλά είπατε τόσα πολλά πράγματα που δεν ξέρω αν μπορούμε να τα πιάσουμε σε αυτή την σημερινή συζήτηση που έχουμε. Εντάξει, εγώ θα πιαστώ με το κομμάτι για το οποίο με καλέσατε, για τα προγράμματα και ας πούμε την ανάπτυξη. Δώστε μου όμως μια εικόνα γι' αυτό, δηλαδή η έλλειψη στρατηγικής. Ακριβώς αυτό ήθελα να πω κύριε Καζατζίδη, ναι. Ότι τελικά εμείς ως σύμβουλοι επιχειρήσεων είμαστε γραφεία πληροφοριών, να μπορούμε να κατευθύνουμε τον κάθε νέο ή την κάθε επιχείρηση που θα πρέπει να πάει, που θα πρέπει να επενδύσει. Νομίζω ότι το ρόλο αυτό θα έπρεπε να το παίξει κάποιος άλλος και κυρίως εγώ περίμενα ως, όπως είπατε, ως αριστερός, περίμενα η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ από τις πρώτες κιόλας μέρες που ανέλαβε την κυβέρνηση να φτιάξει ένα στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης, να δώσει τις βασικές κατευθύνσεις και από εκεί και πέρα να δημιουργήσει αυτούς τους θεσμούς οι οποίοι θα μπορούσαν να κατευθύνουν και να προσανατολίζουν τον κόσμο, κυρίως τους νέους ανθρώπους, για να μην λέμε μεγάλες κουβέντες για ανάπτυξη, για προγράμματα και όλα αυτά τα πράγματα που ακούμε καθημερινά. Έτσι, αυτά θα έπρεπε να τα κάνουμε, ο ΣΥΡΙΖΑ θα έπρεπε να τα κάνει η πράξη. Δυστυχώς μέχρι σήμερα στο κομμάτι αυτό δεν βλέπουμε κάτι συγκεκριμένο. Εξακολουθούν οι ίδιες διαδικασίες να συνεχίζουν. Υπάρχουν τεράστια προβλήματα στα θέματα αυτά που λέμε ανάπτυξη, στα θέματα των επενδύσεων. Υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα των τραπεζών, οι οποίες μέχρι σήμερα από το 10 και μετά δεν δίνουν ούτε ένα δάνειο, τουλάχιστον στις μικρές επιχειρήσεις που εμείς είμαστε πάντα σε επαφή, δεν δίνουν ούτε ένα ευρώ δάνειο. Να σου πω χαρακτηριστικό παράδειγμα, πριν από λίγες μέρες κάποιος επενδύτης που έπρεπε να καλύψει, να χρηματοδοτήσει την επένδυσή του, κατέθεσε αντίστοιχο ποσό στην τράπεζα για να πάρει αντίστοιχο δάνειο. Δηλαδή δεν έχω ούτε ένα παράδειγμα δανειοδότησης επιχείρησης, των μικρών επιχειρήσεων, δεν ξέρω τι γίνεται με τις μεγάλες και τις πολύ μεγάλες, το τελευταίο διάστημα. Αυτό είναι το ένα πρόβλημα. Βέβαια υπάρχουν και άλλα προβλήματα, όπως είναι η καθυστέρηση. Να ρωτήσω επ' αυτού. Μεγάλες καθυστερήσεις, ένα λεπτάκι μου επιτρέπετε, μεγάλες καθυστερήσεις στην εκταμείευση των επιχορηγήσεων, και ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα είναι η μεγάλη γραφειοκρατία στις διαδικασίες των εκταμείευσεων των επιχορηγήσεων που έχουν εγκριθεί. Και εδώ θα ήθελα να πω, να συμπληρώσω, ότι δεν εννοώ με αυτό ότι ανεξέλεκτα θα πρέπει να χορηγούνται οι επιχορηγήσεις, η δημόσια χρηματοδότηση, ας πούμε, τα δωρεάν χρήματα που δίνουν τις επιχειρήσεις. Εδώ θα πρέπει να γίνεται σοβαρός έλεγχος, αλλά να βλέπουν την ουσία και όχι τον τύπο σε όλες αυτές τις διαδικασίες. Εσείς, ήθελα να σας κάνω μια διακοπή για το θέμα του Ταμείου Εγκυοδοσίας, γιατί είχε προβληθεί, αν θυμάμαι καλά, ότι σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ίδια κεφάλαια, θα μπορεί δηλαδή να δίνεται η πιστοποίηση, εφόσον εξεταστεί το αίτημα από το Ταμείο Εγκυοδοσίας, για να μπορεί να πάρει το δανείο του. Υφίσταται αυτό?
Έχουμε κάνει για αυτά τα προγράμματα ΕΤΕΑΝ, όπως αποκαλούνται, και διάφορα άλλα τέτοια προγράμματα, τραπεζικός δανεισμός, έχουμε κάνει αρκετές αιτήσεις για επιχειρηματίες, επιχειρήσεις οι οποίες έχουν μπει σε προγράμματα και θέλουν να χρηματοδοτήσουν με ένα μέρος της επενδυτικής δαπάνης με δάνειο. Ούτε ένα από αυτά τα προγράμματα για διάφορους λόγους δεν έχει καρποφορήσει. Δηλαδή τα αιτήματα επιστρέφονται και δεν υλοποιείται κανένα αίτημα δανειοδότησης από αυτά τα προγράμματα που έχουν πολυδιαφημιστεί στο τελευταίο παρελθόν. Πάμε λίγο, κύριε Μπέλη. Αυτή τη στιγμή παρακολουθούν οι νέοι άνθρωποι τα προγράμματα του ΕΣΠΑ. Δώστε μας μια εικόνα, τι πρόγραμμα υπάρχει σήμερα, πόσο νέος ο άνθρωπος θα έρθει σε εσάς και να πει ή να ενημερωθεί καταρχάς να ξεκινήσει μια τη δική του επιχειρηματική δράση. Τι υπάρχει σήμερα? Κοιτάξτε, τώρα βρισκόμαστε στο τέλος της προηγούμενης, του προηγούμενου ΕΣΠΑ, το πούμε έτσι, 13-7, μέχρι 31-10 κλείνουν σχεδόν όλα τα προγράμματα. Βέβαια εγώ παρατηρώ ότι θα χαθούν αρκετά χρήματα, δηλαδή πολλές επενδύσεις είτε ματαιώνονται εντελώς, έτσι, και από τα προηγούμενα προβλήματα που είπαμε και κυρίως και από, από το θέμα των δανειοδοτήσεων που δεν υπάρχουν και για άλλους λόγους, ή εκτελούνται με μικρότερο προϋπολογισμό. Άρα δηλαδή σίγουρα θα χαθούν χρήματα. Δεν ξέρω βέβαια αν θα υπάρξουν παράταση του προγράμματος αυτού και μέσα στο 16. Μακάρι να γίνει αυτό, έτσι, γιατί θα εξοικονομηθούν με αυτόν τον τρόπο χρήματα και να πέσουν στην πραγματική οικονομία. Αυτό είναι να το δούμε. Τώρα, όσον αφορά τα νέα προγράμματα, δεν έχει ανοίξει κανονικά κανένα πρόγραμμα ακόμη. Υπάρχουν προδημοσιεύσεις από 4 προγράμματα που αφορούν κατά βάση είτε νέες επιχειρήσεις ή και παλιότερες, ή νέους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να αρχίσουν να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα. Αυτά είναι στο στάδιο της προδημοσίευσης και ας πούμε της διαβούλευσης. Εδώ να κάνω μια παρένθεση. Τι είναι αυτή η διαβούλευση? Εγώ δεν την, ως μελετητής, οικονομολόγος από το 86, ποτέ δεν έχω κληθεί, και αν θέλετε είναι και η πρώτη φορά που μιλάω για τα προγράμματα σε ένα δημόσιο ραδιόφωνο, ιδιωτικό ραδιόφωνο. Επομένως, διαβούλευση, εντάξει, πιθανόν με κάποιους τρόπους να γίνεται σε ένα βαθμό, είναι όμως σε αυτό το στάδιο, στο στάδιο της διαβούλευσης, και έχουμε τα πρώτα στοιχεία για το τι θα είναι αυτά τα προγράμματα. Αν θέλετε μπορούμε να πούμε επιγραμματικά, καλό επιγραμματικά είναι να ανοίξουμε για το κάθε ένα από τα 4 αυτά καινούρια προγράμματα, να πούμε κάποιες πληροφορίες. Καταρχήν, το πρώτο αφορά υφιστάμενες πολύ μικρές επιχειρήσεις. Να κάνουμε και εδώ μια διευκρίνηση. Όταν λέμε πολύ μικρές επιχειρήσεις, πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις. Οι πολύ μικρές είναι μέχρι κύκλο εργασιών 2 εκατομμύρια ευρώ και μέχρι 10 εργαζόμενους. Η άλλη κατηγορία των μικρών επιχειρήσεων είναι μέχρι 50 εργαζόμενους και 10 εκατομμύρια κύκλο εργασιών, άρα απευθύνεται σε αυτές τις επιχειρήσεις. Και από αυτές απευθύνεται στις αυτές που λειτουργούν σήμερα και έχουν ιδρυθεί μέχρι τις 31/10/2013, δηλαδή και επιχειρήσεις που πρόσφατα, εδώ και 1,5 χρόνο, ιδρύθηκαν, τις αφορά. Τώρα, τους τομείς που αφορά αυτό το πρόγραμμα είναι ο αγροτοδιατροφικός τομέας, είναι πολιτισμός και δημιουργικές βιομηχανίες στον πολιτισμό,
Είναι υλικά και κατασκευές, είναι εφοδιαστική αλυσίδα, είναι η ενέργεια, το περιβάλλον, είναι τεχνολογία πληροφορικής και επικοινωνίας και η υγεία. Αυτούς τους κλάδους αφορά, όποια επιχείρηση είναι σε αυτούς τους κλάδους μπορεί να υποβάλει πρόταση, έτσι, όταν θα δημοσιευθεί όμως το πρόγραμμα, ναι, όχι αυτή τη στιγμή. Προϋπολογισμός. Ο προϋπολογισμός θα είναι μέχρι 200 χιλιάρικα, από 15 μέχρι 200 χιλιάρικα. Η επιχορήγηση θα είναι μέχρι 40%, στην περίπτωση όμως που θα έχει αύξηση του προσωπικού η επιχείρηση, δεν το καθορίζει από τώρα τι αύξηση εννοεί, θα το δούμε αυτό όταν θα γίνει κανονική δημοσίευση, τότε δίνει και 10 αποστοιχίες μονάδες παραπάνω, 50% δηλαδή, αν θα υπάρξει. Αυτό όμως το θεωρώ πολύ δύσκολο. Καλά, αν και εσείς η περιγραφή για αυτές τις επιχειρήσεις που λέτε, δεν ξέρω αν πόσες υπάρχουν στην Πρέβεζα λειτουργούσες με αυτό το τζίρο με 50 προσωπικό και πάνω. Όχι και πάνω, και κάτω είπαμε. Και κάτω. Ναι, ναι. Φαντάζομαι ότι δεν υφίστανται τέτοιες επιχειρηματικές δράσεις. Ακριβώς πιάνει και τις δικές μας εδώ τις τοπικές επιχειρήσεις, γιατί είπαμε από 0 μέχρι, ναι, 10 άτομα προσωπικό, ναι, οι πολύ μικρές. Είναι πολύ μικρό το ποσό όμως, έχω την αίσθηση. Τα 200 χιλιάρικα. Ναι. Εντάξει, δηλαδή αυτές οι δράσεις είναι για υπάρχουσες λειτουργούσες επιχειρήσεις. Ναι, ακριβώς. Και οι οποίες θα επεκτείνουν τη δράση τους πάνω στον τομείς. Να πούμε σε ποιους τομείς. Καταρχήν, να πούμε για ποιους σκοπούς. Εδώ όλα τα προγράμματα που βγαίνουν και τα προηγούμενα χρόνια αλλά και από εδώ και πέρα θέλουν να υπάρχει κάποια καινοτομία, ναι, δηλαδή στο επενδυτικό τους πρόγραμμα υπάρχει κάποια καινοτομία, δηλαδή κάτι καινούριο, είτε σε παραγωγικές διαδικασίες είτε σε προϊόν, που αυτό το θεωρώ καλό. Όμως να πούμε εδώ ότι ποιες από τις επιχειρήσεις που εμείς γνωρίζουμε μπορούν να αναπτύξουν την καινοτομία ή να κάνουν ενέργειες πάνω στην καινοτομία. Εδώ χρειάζονται σύμβουλοι, χρειάζονται το κράτος, χρειάζονται πολλά πράγματα για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να απασχολούν τον εαυτό τους. Ποιος θα φέρει την καινοτομία για εδώ, την οικογένειά υπάρχουν τους. Πανεπιστήμια που επεξεργάζονται τις καινοτόμες δράσεις, αυτό λέω. Δηλαδή θα πρέπει να είναι πολύ ο άνθρωπος. Δυστυχώς, κύριε Καζατζίδη, αυτό το πράγμα δεν έχει γίνει εδώ, τουλάχιστον στην περιοχή. Γιατί μας δεν θα μπορούσαμε και με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο, κύριε Βέλη. Βεβαίως, και με τα πανεπιστήμια θα μπορούσαμε, και με το ΤΕΙ θα μπορούσε. Έχει έδρα καινοτομία στο ΤΕΙ. Να υπάρχει. Αλλά ο κύριος Σωτηρόπουλος είναι καθηγητής της καινοτομίας. Πολύ ωραία. Δεν ξέρω όμως αυτό, αν την πρωτοβουλία αυτή για να υπάρξει η επαφή της επιχείρησης των επιχειρήσεων με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα θα είναι. Αυτό θα ήταν μια καινοτομία της κυβέρνησης, κύριε Μπέλη, που αναφερθήκατε. Ακριβώς, έτσι. Και ένα άλλο πλαίσιο η ανάπτυξη. Στο μυαλό το δικό μου φυσικά ήταν και είναι και παραμένει, ας πούμε, ωραία, αυτό το πράγμα. Λοιπόν, στην καινοτομία, στην ποιότητα. Θέλω, επειδή ο χρόνος βλέπω ότι είναι πάει, θέλω λίγο τα προγράμματα τα υπόλοιπα που αναφέρονται σε νέους ανέργους. Γιατί δέχομαι πολλά ερωτήματα και από αυτούς. Με μια κουβέντα είναι και ένα δεύτερο πρόγραμμα πάλι για ευστάμενες επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί μέχρι 31/12/2013 για τον τουριστικό κλάδο. Αυτό, ναι. Λοιπόν, αυτό, εδώ να το ανοίξετε όμως, αυτό λίγο. Ναι, αυτό γιατί μας ενδιαφέρει πάρα πολλές οι επιχειρήσεις που είναι στην περιοχή μας, όμως εδώ είναι το ζήτημα ότι ελάχιστα είναι εκείνες οι οποίες θα μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα αυτό. Αυτό είναι από 15.000 μέχρι 150.000, πάλι με 10% επιχορήγηση και 10 ποσοστιαίες μονάδες συν όταν θα υπάρχει αύξηση απασχόλησης. Όμως το περιοριστικός παράγοντας εδώ πέρα είναι ότι για να ενταχθεί κάποια τέτοια επιχείρηση θα πρέπει να έχει μία ΕΜΕ. Δηλαδή ΕΜΕ σημαίνει, αν το πούμε έτσι λιανά, έναν εργαζόμενο για όλη τη χρονιά.
ή τέλος πάντων τέσσερους εργαζόμενους από τρεις μήνες. Τα ενοικιαζόμενα δωμάτια νομίζω ότι αποκλείονται, γιατί υπάρχει αυτό από ασχόληση του επιχειρηματία και το πολύ πολύ των ατόμων της οικογένειας. Οι εξοδοσιακές μονάδες συνήθως απευθυνόμαστε εδώ. Εδώ μάλλον θα πάμε σε μεγαλύτερες μονάδες και αυτές θα είναι πάλι λίγες στην περιοχή μας, οι οποίοι θα συμπληρώνουν αυτό το κριτήριο. Άρα είναι περιοριστικός παράγοντας που νομίζω ότι θα αποτρέψει αρκετές επιχειρήσεις να μπορούν να αξιοποιήσουν αυτό το πρόγραμμα. Τώρα, όσον αφορά για νέους ανθρώπους, υπάρχει ένα πρόγραμμα που ονομάζεται νεοφυής επιχειρηματικότητα, δηλαδή άνεργοι νέοι που γεννήθηκαν μέχρι 1η-1η του 1991, δηλαδή νομίζω ότι είναι μεγαλύτερη από 24 ετών και είναι άνεργοι μέχρι την υποβολή της πρότασής τους, ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, όχι όμως ασκούν οι ίδιοι επιχειρηματική δραστηριότητα. Ναι. Μπορούν να κάνουν μια τέτοια επιχείρηση, είναι στους τομείς που προανέφερα, δηλαδή αγροδιατροφικό τομέα, ενέργεια, πολιτισμός, υγεία κλπ. Αυτό το ποσό έτσι που επιχορηγείται πάλι είναι... Εδώ είναι μέχρι 60.000 ευρώ, όμως εδώ η επιδότηση είναι στο 100%. Είναι καλό. Είναι καλό το πρόγραμμα, όμως και εδώ αυτό που λέμε νεοφύσης επιχειρηματικότητα περιέχει σαν συστατικό στοιχείο την καινοτομία, δηλαδή θα πρέπει να είναι μια επιχείρηση ή μια ιδέα καινοτόμος, ούτως ώστε να μπορεί ο νέος να ενταχθεί σε αυτό το πρόγραμμα. Ναι. Να πούμε ότι πρόκειται για νεοφυή επιχειρηματικότητα που ερμηνεύεται ή στοχεύει τέλος πάντων στη δημιουργία μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, βιώσιμων επιχειρήσεων, με έμφαση σε καινοτόμα σχέδια. Αυτό είναι το καλό, αλλά και το δύσκολο. Το δύσκολο. Δηλαδή είναι καλό γιατί πρέπει η χώρα μας, η περιοχή μας να επενδύει σε καινοτόμες δράσεις, όμως δεν ξέρω πόσες καινοτόμες ιδέες υπάρχουν ή πώς θα δημιουργηθούν αυτές οι καινοτόμες ιδέες οι οποίες θα μετουσιωθούν σε επιχειρηματική αυτό πράξη. Αυτό δύσκολο μέρος λέτε. Αυτό νομίζω ότι είναι δύσκολο μέρος. Βέβαια, εντάξει, υπάρχουν νέοι Είχατε άνθρωποι. Έχετε επισημάνει όμως και τα θέματα της γραφειοκρατίας βεβαίως. Αυτό όμως το πρόγραμμα είναι γιατί οι νέοι άνθρωποι σήμερα δεν έχουν χρήματα ήδη, τα ίδια κεφάλαια. Εντάξει, εδώ έρχεται το πρόγραμμα να βοηθήσει σε αυτό, έτσι, αλλά η προϋπόθεση είναι να υπάρχει μια τέτοια καινοτόμος ιδέα. Να πούμε λίγα περισσότερα πράγματα για αυτό το πρόγραμμα. Ναι. Οι νέοι οι οποίοι μπορούν να ενταχθούν σε αυτό το πρόγραμμα πρέπει να είναι άνεργοι και να έχουν κάρτα ανεργίας τη στιγμή που θα υποβάλουν το επενδυτικό τους σχέδιο ή να έχουν επαγγελματική δραστηριότητα αλλά όμως όχι μισθωτή σχέση εργασίας. Στην περίπτωση αυτή, όταν θα δημοσιευθεί κανονικά το πρόγραμμα, μπορούν να υποβάλουν ένα επιχειρηματικό σχέδιο ή τομείς στους οποίους μπορεί να δραστηριοποιηθεί μια τέτοια επιχείρηση είναι αυτά που είπαμε και στην αρχή για υφιστάμενες επιχειρήσεις, στον αγροδιατροφικό τομέα, στην ενέργεια, στο περιβάλλον, στην εφοδιαστική αλυσίδα, στην υγεία και στα φάρμακα, υλικά και κατασκευές, τεχνολογία πληροφορικής και επικοινωνία. Όπως ξαναείπατε κι εσείς, επιδοτείται στο 100%, δηλαδή αν η επένδυση, ο προϋπολογισμός του σχεδίου αυτού είναι 60.000 ευρώ, θα επιδοτηθεί για όλο το ποσό. Οι δράσεις στις οποίες μπορεί να επιδοτηθεί, για τις οποίες μπορεί να επιδοτηθεί, είναι κυρίως η αγορά του παραγωγικού εξοπλισμού
που θα χρησιμοποιήσει για την επιχειρηματική αυτή δραστηριότητα και σε ποσοστό μέχρι 40% του προϋπολογισμού, και το υπόλοιπο 60% είναι λειτουργικές δαπάνες, διαφήμιση. Επίσης, ένα ενδιαφέρον σε αυτό είναι έξοδα φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες για τα δύο πρώτα χρόνια λειτουργίας. Οι θερμοκοιτίδες είναι οργανισμοί, δεν ξέρω τώρα στην περιοχή μας, νομίζω ότι ήταν το BIC στα Γιάννα, σε επίπεδο Ηπείρου, αλλά οι πληροφορίες μου λένε ότι τελευταία διαλύθηκε, δεν υπάρχει, ας πούμε, έτσι, λόγω προβλημάτων. Και τι ρόλο παίζει αυτό το... Εκεί μπορεί να... Εντάσσονται αυτές οι δράσεις να σε υποστηρίξει, κάτω από την υποπτία. Ναι, να σε υποστηρίξει και σε γραμματιακή, να σου παρέχει και γραμματιακή υποστήριξη, αλλά και σε θέματα νομικά, λογιστικά, για διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, σε έρευνα αγοράς. Αυτά, και ποιος θα το αναλάβει αυτά, εδώ στην Ήπειρο? Αυτά εγώ τα αναφέρω, είναι θεωρητικά, ας πούμε, δεν ξέρω κατά αν υλοποιηθούν κιόλας, θα υλοποιηθούν ή κατά πόσο θα δημιουργηθούν. Ο θεραπευτικός τουρισμός νομίζω ότι είναι ένα θέμα, μπορεί να ασχοληθούν οι νέοι άνθρωποι. Δεν φαίνεται όμως το παρόν... Το θέμα της υγείας που αναφέρεται. Ίσως το θέμα της υγείας, εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι όταν θα δημοσιευθεί το πρόγραμμα θα υπάρχουν και οι συγκεκριμένοι CAD, οι κωδικοί αριθμοί τέλος πάντων των δραστηριοτήτων, των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων που θα αφορά το κάθε πρόγραμμα. Οπότε τότε θα είμαστε σίγουροι για το ποιες ακριβώς... δηλαδή αυτό που αναφέρω τώρα στην προδημοσίευση είναι γενικές κατηγορίες δράσεων και δεν έχουν τις εξηγημένες. Αυτό για ενδεχομένως, πότε υποτίθεται... Στα θέματα υγείας να υπάρχει αυτό ο θεραπευτικός τουρισμός. Ναι. Επειδή υπάρχει σε εξέλιξη αυτό το θέμα των πολιτιστικών διαδρομών, κύριε Μπέλη, και θα γίνουν εκεί οι επιχειρηματικές δράσεις πέριξ της αρχαίας Νικόπολης, με αγροτικά, με προϊόντα και καινοτόμα προϊόντα, αυτό μπορεί να ενταχθεί κάποιος? Αυτό βέβαια είναι θέμα περιφέρειας. Νομίζω ότι θα μπορούσε κάτι τέτοιο να είναι εφικτό, έτσι, είτε σε προγράμματα που αφορούν τον τουρισμό, αλλά και σε αυτά τα προγράμματα που αφορούν πολιτισμό. Νομίζω ότι μπορούν να υπάρχουν. Εντάσσεται πάντως αυτό το πλαίσιο τέτοιες, και αυτό. Πιστεύω ότι θα υπάρχουν, αλλά πρέπει να το δούμε εξειδικευμένα, και η περιφέρεια πρέπει ταυτόχρονα να προχωράνε και το άλλο μεγάλο έργο των πολιτιστικών διαδρομών, βέβαια, γιατί ακόμα δεν ξεκίνησε. Είμαστε στις 60.000 ευρώ μόνο οι πινακίδες. Και μου έκανε εντύπωση, κύριε Μπέλη, πώς είναι δυνατόν να σπαταλούνται 60.000 ευρώ, που θυμίζει την πρώτερη του 10 εποχή, όπου δίναμε για επικοινωνία, να πούμε, τα περισσότερα χρήματα από ένα πρόγραμμα, να πάμε για καφέ και για να φάμε, παρά για την ουσία. Πάμε παρακάτω. Αυτό έχετε δίκιο, εντάξει, δεν το γνωρίζω ακριβώς στη λεπτομέρειά του το συγκεκριμένο πρόγραμμα και τις συγκεκριμένες δαπάνες, ωστόσο έχω εμπειρία όμως από άλλα προγράμματα τα οποία κάθε άλλο παρά την ουσία εξυπηρετούν, έτσι. Και έχουμε και ένα ακόμα όμως. Υπάρχει και ένα ακόμη πρόγραμμα το οποίο αφορά πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή ΤΕΗ και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, είναι και αυτό για τις ίδιες ηλικίες, δηλαδή από 24 ετών και πάνω, είναι για τις ίδιες κατηγορίες, είτε άνεργους όταν θα υποβάλουν την πρόταση να είναι άνεργοι, να έχουν κάρτα ανεργίας, ή ότι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα. Όμως εδώ στον κλάδο για τον οποίο σπουδάσανε και για τον οποίο θα επιδοτηθούν. Πόσο εδώ, επιδότηση είναι, 100% και εδώ? Εδώ και εδώ είναι 100%. Ο προϋπολογισμός του σχεδίου εδώ μπορεί να είναι από 5 μέχρι 25.000. Τόσο χαμηλό? Ναι, από 5 μέχρι 25.000. Και τι να ανοίξεις με τα 5 μέχρι 25 ευρώ. Εντάξει, και εδώ οι κατηγορίες είναι πάλι ο επαγγελματικός εξοπλισμός, δηλαδή κομπιούτερ, τέλος πάντων, ναι, και εγώ το βλέπω. Κύριε, ότι είναι... Κύριε Μπέλη, μιλάμε για κοροϊδία αυτό το πρόγραμμα, 20.000 ευρώ. Για 2 χρόνια, από τα οποία θα πρέπει να καλύψεις το ΤΕΒΕ σου, το ασφαλιστικό ταμείο, τα λειτουργικά έξοδα, ενίκιο, ρεύμα κλπ.
και καθώς και εξοπλισμό, επίσης πάλι φιλοξενία σε αυτές τις θερμοκοιτίδες που αναφέραμε στο προηγούμενο, στην προηγούμενη περίπτωση. Έτσι, ίσως ο προϋπολογισμός σε αυτή την περίπτωση είναι μικρός, αλλά νομίζω ότι είναι μια δυνατότητα, δίνει μια δυνατότητα σε έναν πτυχιούχο. Εδώ αναφέρεται σε όλες τις περίπου, έτσι όπως είδα την προκήρυξη, την αρχική, την προδημοσίευση, αναφέρεται σε όλες τις ειδικότητες των πτυχιούχων. Των πτυχιούχων, ας πούμε, γιατρούς, οδοντιάτρους, κτηνίατρους. Γι' αυτό λέω, τι να ανοίξει ένα μηχάνημα στις 100.000 για να ανοίξει. Ναι, δεν υπάρχουν. Δηλαδή για έναν γιατρό που θέλει. Και αυτό είναι μόνο να ανοίξει ένα καφενείο, κύριε Μπέλη. Εντάξει, πιθανόν να μπορείς να πάρεις ένα-δυο κομπιούτερ, ας πούμε, ξέρω εγώ, ένα γραφείο. Και να καλύψει κάποιες λειτουργικές ανάγκες. Ταυτόχρονα όμως προετοιμάζεται ο ΑΕΔ για δύο προγράμματα, από ό,τι μου είπαν, για αυτοαπασχόληση και για την... Ναι, γνωρίζω ένα πρόγραμμα, τα δύο δεν τα έχω δει. Έχω δει ένα πρόγραμμα που νομίζω ότι έχει ξεκινήσει από 1η Νοέμβρη, που επιδοτεί επιχειρήσεις για πλήρη απασχόληση 18 ευρώ την ημέρα, να απασχολήσει ενέργους, και για μερική απασχόληση για 9 ευρώ την ημέρα. Εντάξει, το θέμα είναι τώρα και στην προηγούμενη περίπτωση, αλλά και σε αυτό το που αναφέραμε, και σε αυτό το πρόγραμμα, είναι ότι στη μεν πρώτη περίπτωση είναι ότι δυστυχώς οι περισσότερες ειδικότητες των πτυχιούχων μπορεί να ξεκινήσουν μια δουλειά, αλλά δεν υπάρχει περιεχόμενο. Δέστε λίγο τι γίνεται με μηχανικούς, τι γίνεται ακόμα και με τα πιο δυνατά επαγγέλματα που λέγαμε στο παρελθόν, τους γιατρούς, και εκεί υπάρχει πλέον μεγάλο πρόβλημα. Είναι γεγραμμένοι στον ΑΕΔ πάρα πολλοί γιατροί. Και στο συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι, που είπαμε για την απασχόληση των ανέργων, είναι λίγες επιχειρήσεις στην περιοχή μας που αυξάνουν την απασχόληση και προσλαμβάνουν νέο προσωπικό. Εσείς τώρα, μια και το είστε ένας ειδικός πάνω σε αυτά τα τομέα, βλέπετε να υπάρχει ενδιαφέρον, καταρχάς να σας ρωτήσω αυτό, υπάρχει ενδιαφέρον από νέους, σας λένε οι νέοι να βρούμε κάποιο πρόγραμμα, να κάνουμε μια δραστηριότητα, ή ο κόσμος έχει κουραστεί και δεν συμμετέχει? Κοιτάξτε, εδώ να πούμε, ανέφερα προηγούμενα την γραφειοκρατία, τη μεγάλη γραφειοκρατία που υπάρχει σε αυτά τα προγράμματα. Δηλαδή, να σας πω χαρακτηριστικά, όταν ζητάνε στα δικαιολογητικά που ζητάνε, πρέπει να έχουν εξοφληθεί τα τιμολόγια, οι δαπάνες, τέλος πάντων, που έχει κάνει κάποια ή όποια επιχείρηση έχει επιδοτηθεί. Εκεί, να σας πω χαρακτηριστικό παράδειγμα, ότι μας ζητάνε ακόμα και το ένα λεπτό να είναι εξοφλημένο. Δηλαδή 1.500 ευρώ και ένα λεπτό έχει εξοφληθεί, έχουν εξοφληθεί τα 1.500 και δεν εξοφλήθηκε το ένα λεπτό. Καταλαβαίνετε ότι, εντάξει, ο άλλος δεν το θεώρησε ότι... Ναι, σοβαρό. Λοιπόν, και ζητάνε να υπάρχει εξοφλητικό για ένα λεπτό, εξοφλητική απόδειξη, κατάθεση στην τράπεζα δηλαδή για ένα λεπτό, πράγμα που μπορεί να σε καθυστερήσει, για να σου καθυστερήσει την... να σου δώσουν τα χρήματα για ένα μήνα ή και παραπάνω, ας πούμε, έτσι. Και θα σας λέω άλλα πράγματα τα οποία άλλα δεν έχουν, ας πούμε. Κύριε Μπέλη, γιατί σας κάνω το ερώτημα? Επειδή συνήθως αναφέρομαι στην έλλειψη στρατηγικής και εσείς συμφωνήσατε σε αυτό, γι' αυτό οι νέοι άνθρωποι πού να μάθουν από τις καφετέρειες, δηλαδή ποιος να τους καθοδηγήσει για να ενταχθούν σε κάποιο πρόγραμμα και τα λοιπά? Μήπως είναι απογοητευμένοι? Τι κλίμα εισπράττεται? Αυτό θέλω να πω. Εντάξει, το κλίμα είναι απελπισία. Έτσι, από πολλούς νέους είναι απελπισία. Απλώς τα προγράμματα δίνουν μια ευκαιρία που ο κάθε νέος ο οποίος δεν έχει άλλη προοπτική, ή τέλος πάντων δεν βρήκε μια πόρτα για να φύγει προς το εξωτερικό, ας πούμε, γιατί αυτό φαντάζομαι ότι όλοι το ξέρουμε και το παρατηρούμε, ότι είναι κυρίαρχο πλέον στις μέρες μας, συμβαίνει δηλαδή.
κάποιοι δημιουργούν μια ελπίδα ή ψευδέστηση, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτό, ότι τέλος πάντων παίρνοντας κάποια χρήματα ως επιδότηση μπορεί να κάνουν το πρώτο βήμα. Για άλλους μπορεί αυτό να είναι πραγματικά... Καλό είναι να υπάρχει έτσι, ελπίδα, γιατί χωρίς ελπίδα... Να είναι κάτι. Για άλλους θα απογοητευτούν πάλι, γιατί τα πράγματα δυστυχώς είναι δύσκολα και από ό,τι φαίνεται θα συνεχίσουν να είναι πάλι δύσκολο. Ωστόσο όμως η προσπάθεια πρέπει να γίνεται, οι νέοι άνθρωποι πρέπει να έχουν και την ελπίδα, αλλά και να καταβάλουν την μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ούτως ώστε να μπορούν να κάνουν τα πρώτα βήματα. Ωστόσο εδώ είναι σίγουρο ότι λείπει το κράτος, αυτό που είπαμε και στην αρχή, λείπει η οργανωμένη καθοδήγηση, κατεύθυνση, στόχευση, λείπει ο σχεδιασμός που να λέει τις βασικές κατευθύνσεις, τι πρέπει να γίνει, γιατί εντάξει, κάνουμε μια δραστηριότητα, βγάζουμε κάποιο προϊόν ας πούμε, τι θα το κάνουμε, πού θα το διαθέσουμε, έτσι, εδώ σίγουρα χρειάζονταν το κράτος να υπάρχει μια στήριξη στους νέους επιχειρηματίες, να διευρύνει το πλαίσιο αυτό των αγορών, δηλαδή πού θα πάει ο νέος να διαθέσει το προϊόν, σε ποιες αγορές. Να υπήρχε η δυνατότητα, αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Εντάξει, εδώ θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα προγράμματα προβλέπουν τα λεγόμενα κλάστερ, τα δίκτυα. Δεν λειτουργούν, κύριε Μπέρα. Ακριβώς, επειδή τα ξέρω και σας λέω μόνο το θεωρητικό κομμάτι, ότι θεωρητικά προβλέπουν υπάρχουν κάποια προγράμματα τα οποία προβλέπουν ή τέλος πάντων ενισχύουν τέτοιες δράσεις. Όμως ο κάθε επιχειρηματίας, είτε από υφιστάμενη επιχείρηση είτε νέα επιχείρηση που θα δημιουργηθεί, είναι αποκομμένος, κοιτάζει να λύσει το δικό του πρόβλημα, δεν έχει την πληροφόρηση και όλα αυτά τα ζητήματα, έτσι, που αν θα μπορούσε να υπάρχει κάτι που θα συνένωνε πολλές δυνάμεις μαζί, αυτό, θα μπορούσαν να δημιουργήσουν κάποιο αποτέλεσμα. Αυτό είναι το πλαίσιο που περιγράφεται. Είτε στο θέμα της πρόθεσης των προϊόντων ή στο θέμα του εφοδιασμού με τις πρώτες ύλες που χρειάζεται κάθε επιχείρηση και σε πολλά άλλα πράγματα. Και εδώ θα ήθελα να αναφέρω ότι το θέμα της κοινωνικής οικονομίας, της συνεταιριστικής οικονομίας, σήμερα, έτσι, εντάξει, όλοι γνωρίζουμε για ποιους λόγους έχει φτάσει σε αυτό το σημείο που είναι. Αυτό θα το ανοίξουμε είναι, το κεφάλαιο σαν εκπομπή. Είναι. Θα σας καλέσω λοιπόν τότε να τοποθετηθείτε επ' αυτού, είναι ένα μεγάλο γιατί είναι θέμα, πολύ σημαντικό κομμάτι για την οικονομία της περιοχής. Και ειδικότερα στην περιοχή ναι, μας. Αγαπητοί ακροατέ, ακούσατε τον κύριο Μπέλη, εξειδικευμένο επιστήμονα πάνω σε αυτά τα προγράμματα που για πολλούς αποτελούν διακαή πόθο να ενταχθούν σε ένα πρόγραμμα να υλοποιήσουν αυτό που έχουν διαμορφώσει στο μυαλό τους, μια επιχειρηματική δράση. Ο κ. Μπέλης μπορεί να σας βοηθήσει, να φτιάξει το φάκελο, να σας ενημερώσει λεπτομερώς. Να απευθυνθείτε στον κύριο Μπέλη, γιατί ένας άνθρωπος με ήθος και ύφος όλα αυτά τα χρόνια στην Πρέβεζα, να τον ευχαριστήσω ιδιαίτερα που είχαμε τη χαρά να το φιλοξενήσουμε εδώ, να μας κάνει μια πλήρη ενημέρωση τι επακολουθεί για αυτά τα νέα προγράμματα. Κύριε Μπέλη, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Καζαντζίδη, και όποτε θέλετε στη διάθεσή σας και όταν θα ανοίξουν τελικά τα προγράμματα αυτά ή με κάθε ευκαιρία σε κάθε καινούριο πρόγραμμα μπορούμε να κάνουμε μια πληροφόρηση. Βεβαίως.